Το πρώτο βήμα που οδηγεί στην επιβολή του νέου ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων σε 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά γίνεται από τη Δευτέρα με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του γνωστού εντύπου Ε9. Το Ε9 θα πρέπει να υποβληθεί φέτος από όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταπολές τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν με τα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2013, καθώς και από όσους απέκτησαν για πρώτη φορά ακίνητα μέσα στο 2013. Για τους φορολογούμενους που δεν είχαν μεταβολές τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους το 2013 ως δήλωση στοιχείων ακινήτων το έτος 2014, θα λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση όπως έχει ήδη διαμορφωθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθησαν την περίοδο 2005-2013. Ξεκινώντας σιγά σιγά να μπαίνουμε στην περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όλων των αντικειμένων, έχουμε την Δευτέρα 17 Δευτέρων την έναρξη υποχρέωση υποβολής δήλωση στοιχείων ακινήτων, τη γνωστή δήλωση του Ε9, η οποία θα ξεκινήσει να υποβάλλεται από τις 17 Δευτέρου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 35. Η δήλωση αυτή θα ολοκληρώσει την περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων που υπάρχει την 1η-1η του 2014 και με βάση την οποία θα φορολογηθούν με τα δεδομένα του νέου φόρου επί των ακινήτων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι από 1η-1η του 2014 οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων θα πρέπει να υποβάλλεται Ε9 εντός ενός μήνα από τη συμβολογραφική πράξη. Οπότε θα πρέπει οι φορολογούμενοι όλοι να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που θα καταρτιστεί το συμβόλαιο στο συμβολιογράφο θα πρέπει σε ένα μήνα να υποβάλουν Ε9 για να αποτυπώσουν αυτή τους τη μεταβολή. Όμως και οι φορολογούμενοι των οποίων δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή κατάσταση θα πρέπει να ελέγξουν αν είναι σωστά τα στοιχεία των ακινήτων τους που θα ληφθούν υπόψη για την επιβολή του ΕΜΦΙΑ. Η εκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 και τα ποσά που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε 6 μηνιαίες δόσεις.